Μία με 7 Νοεμβρίου, λοιπόν, είναι η εβδομάδα μητρικού θυλασμού. Η κλινική Ελευθώ Αργυρούδη συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση και μάλιστα θα διοργανώσει την Κυριακή που μας έρχεται 2 Νοεμβρίου ενημερωτική ομιλία προς τις μητέρες που χρειάζονται υποστήριξη για το θυλασμό, αλλά και δημόσιο θυλασμό στις 12 η ώρα με πρόσκληση στις θυλάζουσες μητέρες να έρθουν εδώ και να θυλάσουν τα παιδιά τους, να υπενθυμίσουν οι ΜΕΕΣ πόσο σημαντική για την ψυχοπροφύλαξη για την, του μωρού, αλλά και όχι μόνο στη ζωή του, είναι ο θυλασμός. Πόσο υποστήριξη έχουν οι μητέρες, πόσο ανάγκη για την υποστήριξη έχουν οι μητέρες γι' αυτό. Η κλινική, η Πολυκλινική Ελευθώ προάγει το θυλασμό. Η πρόθεση είναι να αποδείξει ότι είναι ένα φιλικό προς τα βρέφη νοσοκομείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η UNICEF γι' αυτό. Κύριε Αργυρούδη, πιστεύετε ότι θα έχει προσέλευση, δηλαδή ίσως είναι λίγο ταμπού για κάποιες κυρίες αυτό. Είναι ταμπού για όλη την κοινωνία και μάλιστα πάρα πολλές θυλάζουσες μητέρες που κλήθηκαν να θυλάσουν σε κοινόχρηστο χώρο δέχθηκαν έως και επίθεση για αυτή τους την πράξη. Ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα, ότι είναι δικαίωμα ο θυλασμός και τις μητέρες και πολλό δε μάλλον του βρέφους. Πόσο καλό είναι για την υγεία της μητέρας και πόσο καλό για το μωρό? Είναι τόσο πολλά τα πλεονεκτήματα του θυλασμού που πραγματικά αξίζει να τα παρακολουθήσει κανείς από τους ειδικούς, όπως την κυρία Βαρβάρα Σιάρμπα, η οποία θα αναλάβει και όλη την εκδήλωση και είναι επιστοποιημένη σύμβουλος γαλουχίας. Να ακούσει κανείς τα πλεονεκτήματα, αρκεί να σας πω ότι θεωρείται ο πρώτος εμβολιασμός του μωρού η γαλουχία, όσο για τη μητέρα το αίσθημα επαφής με το παιδί της που της δημιουργείται εκείνη την ώρα, η ηρεμία, είναι μοναδικά. Δεν μπορούν να αντικατασταθούν με άλλη μορφή τέτοιες επαφής.